Σε οικονομικό περιβάλλον δημοσιεύτηκαν τα πρώτα στοιχεία για τον πληθωρισμό για το μήνα Ιούνιο. Ο Κωνσταντίνος Δαβλός είναι μαζί μας στο στούντιο για να τα δούμε αναλυτικά, να δούμε πώς διαμορφώνεται και στην Ευρωζώνη πέφτει, ωστόσο επιμένει στα τρόφιμα. Είναι αλήθεια, αυτή είναι η εικόνα. Πέφτει ο πληθωρισμό μεν, αλλά παραμένει ψηλά σε εκείνο το σημείο στα τρόφιμα. Πάμε να δούμε καταρχά για την Ευρωζώνη. Έχουμε 5,5% είναι η πρώτη εκτίμηση του Ιουνίου, από 6,1%. Η χώρα μα είναι τέταρτη σε όλη την Ευρωζώνη. Πάνω από εμά είναι το Λουξεμβούργο. Είναι η Ισπανία, με πολύ χαμηλό, αλλά το 2,7% είναι και αυτό πολύ χαμηλό στην Ευρωζώνη, από 4,1% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Πάμε να δούμε τα τρόφιμα που παραμένουν ε, το πρόβλημα, παραμένουν οι πληγή βλέπουμε ότι είναι συνολικά στο 11,7 από 12,5 τον προηγούμενο μήνα και αυτό το 11,7 χωρίζεται στα επεξεργασμένα τρόφιμα που είναι ακόμη ακριβότερα από τον μέσο όρο και τα νοπαπ τρόφιμα και αυτά πολύ ψηλά στο 9%. Θα δούμε όμως και την ενέργεια, είναι εκείνη που σώζει αν θέλεις την κατάσταση διότι η πτώση της πλέον είναι ραγδαία, μείον 5,6% από μείον 1,8% τον προηγούμενο μήνα. Άρα να περιμένουμε και περαιτέρω αυξήσει επιτοκίων. Αυτό δείχνει ο πληθωρισμός και αυτό δείχνει Αυτό, αυτό έχει αποφασιστεί σίγουρα για, την επόμενη, για τον επόμενο μήνα. Για το Σεπτέμβριο ακόμη δεν γνωρίζουμε. Άλλη μία έχουμε αύξηση επιτοκίνου σίγουρα. Σε ευχαριστούμε. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια, Κωνσταντίνε.